αυτές χαράματα. Πάντως για καλό δεν θα είναι. Άνοιξε το ράδιο, το ράδιο, ίσως πει κάτι. Εγώ πάω να φτιάξω καφέ. Έχω εγώ, μωρέ. Γεια σας και να μου προσέχετε τη μαμά.
γύρευε στα αλβά, στα αλβάνικο βουνό, μονάκριβε νησιό.
Μα ήρθαν οι Γερμανοί στους Ιταλούς για βοηθή και στο ήρατα μέρη έφτανε πικρό χαμπέρ. Εδώ ελείπτε ακόμα Αθήνες. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα τα προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκτιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Άσχημα τα πράγματα, κορίτσια. Μας χτύπησαν οι γερμαναράδες. Πώς θα τον βγάλουμε πέρα με δυο σατούς? Ποιος είναι? Ενωματάς Κατσιπούλιος της βασιλικής χωροφυλακής. Τι συμβαίνει, κύριε αστυνόμε? Η κυρία Μπακρατσά Κωνσταντίνα, σύζυγος Μιλτιάδου. Μάλιστα, η ίδια. Αυτό είναι για εσάς. Υπογράφετε, παρακαλώ, το παραλάβατε. Μα τι, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να δείξετε θάρρος, κυρία μου, να φάνετε δυνατή. Τώρα επιτρέψτε να πάω κι αλλού τα σέβη. Σας ανακοινώνουμε ότι έρθει από την πολλά υπόθεση κουμπαντέρτσα Σμιλτιάδου του βασιλείου. Έπεσαν ηρωικά αμαχωμένοι. Γιατί, Θεέ μου, γιατί! Έτσι πέρασε ο καιρός και έφτασε ο Γερμανός. Στην Ελλάδα έπεσε πείνα και αναστέναση η Αθήνα. Καλά είναι εδώ. Ούτε Γερμανοί, ούτε άλλοι πεινασμένοι. Ας τα αφήσουμε να απολαύσουν τη σούπα μας. Σούπα κι αυτή. Αν βλέπω ένα κτηρί ρύζι, μέσα καλά θα είναι. Ας είναι καλά το συσύχιο. Μίλτο, πού είσαι ρε θηρίο, τι θηρίο δηλαδή που πατέτες κι όλα εντός και απολαμβόχαρτο. Χρόνια και χαμάνια έχω να βρεθούμε, το χέρι. Μια ομπίδα έσκασε δίπλα στο όριγμα, έβαλα το χέρι για να γλιτώσω το κεφάλι. Καλύτερα χωρίς χέρι παρά χωρίς κεφάλι. Απ' την Αλβανία έχουμε να ειδωθούμε μωρέ, μα και εσύ δεν βλέπω να είσαι σε καλύτερη κατάσταση. Πείνα μεγάλη. Αν δεν υπήρχε εδώ τη σύγκριση, θα ήμασταν πεθαμένοι εδώ και καιρό. Έλα, μοιραστούμε τη σούπα μου. Έχει και δυο πρισταγόνες λαδάκι, βλέπω σήμερα. Ναι, ενώ τις άλλες μέρες ήταν σκέτη. Έχει και κάποια σκουριά ρύζι, βλέπω. Μεγαλεία. Τα πάμε βασιλικά σήμερα. Ναι, να αλλάξουμε το φαγητό. Πώς καταντήσαμε. Θυμάμαι τότε που πήραμε την κοριτσά. Τι πανηγύρι ήταν τούτο. Ο κόσμος μας αγκάλιαζε και μας φιλούσε. Τα τύρανε, χαρτάραμε. Όσπου ήρθαν οι Γερμανάδες, πώς να τα βάλεις και με τους δυο. Άλλοι σαρκατεμένοι, άλλοι άρεπνοι, άλλοι με χρειοπαγήματα. Και να το αποτέλεσμα. Κατοχή, πείνα. Τέσσερις
Για να δούμε τι έχουμε. Ένα δοχείο βενζίνη και ένα δοχείο πογιά. Πέταξε, ποιο θα πληρώσει για πογιά. Να, έλεγε μικρέ, πάρε αυτό το λαρδί και δώσε μου την πογιά. Κάποιοι έρχονται, πάμε. Δεν μπορείτε να πατρώνει μήπως δεν σας έτεινε το μάτι από το Λουκά και τις τσιρκάες από εδώ. Από εκεί πήγα. Από εδώ το γράμμα που δεν πήγα. Τι να την γλιτώσαμε. Τι σούχταρα Χριστιανέ μου να δείξω από εκεί. Δεν πάμε να φύγουμε, θα γεμίσει εδώ από Γερμανούς. Κι αυτό δεν είναι καλό για την υγεία μας, ε! Κάπου θα βρω και ένα πινέλο. Πάμε, Νικολό! Βρήκες τίποτα, μαμά? Να, αυτά τα λίγα.
και ταπεινώσαμε τον Χριστό Βασιλείδη μου δώρο του μακαρίτη του πατέρα σας, ο οποίος μου τον αναπαύει και που βρίσκεται. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια. Ήταν ήρωας ο μπαμπάς σε μαμά. Ναι, παιδί μου, ήρωας. Και σκότωσε πολλούς Ιταλικούς. Πολλούς, παιδί μου. Τι σκέφτεσαι, μαμά? Να, σήμερα ξόδεψα ότι μας είχε απομείνει. Είναι αυτές οι λίγες πατάτες. Έχουμε και τις κονσέρβες και το ψωμί. Θα περάσουμε λίγες μέρες ακόμα. Μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε το συζητήριο του Ερυθρού Σταυρού, μαμά, που μας μιλάει στο σχολείο. Αυτό δεν φέρνει καλά καλά και εσάς. Θα το μοιραστούμε, μαμά. Εσείς να έχετε να τρώτε. Για μένα δεν με νοιάζει. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Θα αντέξω. Μαμά, ας αφήσουμε τις κουβέντες. Είναι ώρα να ακούσουμε Λονδίνο. Εγώ πάω στο παράθυρο. Εσύ φέρε το ράδιο Ελίδα στην πόλη. Μαμά, κάποιος έρχεται. Δεν προλαβαίνουμε να το κρύψουμε. Τι λέγανε, μαμά? Να ξέρεις τι ώρα ήρθες. Μια χαρά η ώρα είναι. Αλήθεια, τι κάνετε μέσα? Έξω γίνεται χαμός. Τι Γερμανοί? Φεύγουν οι διάφοροι. Τα μαζεύουν και φεύγουν. Φέρε τις φώτες μα όλη νύχτα. Κάποιοι κοντάρια σαν τις φυλακές. Ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει έξω με σημαίες. Χιλιάδες σημαίες. Ναι, μα πού βρίσκαν τόσες σημαίες? Μαμά, τι είναι κόρη μου? Πάτη μαμά, καλούμε και εμείς έξω στον δρόμο. Πού την βρήκες αυτή κόρη μου? Την κρύψαμε όταν ήταν οι Γερμανοί. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο που κάνετε. Ας είναι όμως, είμαι πολύ περήφανη για σας. Ελάτε, αφήστε τα λόγια και πάμε να δούμε με τους άλλους. Και η δόξα
προσοχούμε σαν σουλιώτησες. Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά που σκύρα πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη φιλιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Πριν κλείσουμε τη γιορτή μας με το εθνικό ύμνο, και θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε κάτι να απευθύνετε εδώ, με την ευκαιρία της. Καταρχήν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Δημήτρες και Δήμητρες, συγχαρητήρια στα παιδιά. 28 Οκτωβρίου, αγαπητοί, είναι μέρα μνήμης και χρέους, όπως είπε και η συνάδελφος εκπαιδευτικός του Μιλιούγο. Έχουμε υποχρέωση να θυμηθούμε τους αγώνες και την αποφασιστικότητα του έθνους μας. Σύσσωμο το ελληνικό έθνος το 1940 αντιμετώπισε τα τελεσίγραφα του Μουσολίνη και του Χίτλερ και αποφασιστικά ξεπέρασε όλες εκείνες τις σχολίες που τα παιδιά παρουσίασαν εδώ. Ήταν σκηνές πραγματικές το 1940, αυτά που έδειξαν τα παιδιά. Και από ό,τι μου είπε ο κύριος Σελεζάς, τον οποίο καθόμουν δίπλα του, ήταν μικρός, ήταν 4-5 χρονών τότε στον Αετό. Θυμάται όλο εκείνο το βοητό, όλη εκείνη την ανομαλία, όλη εκείνη το πλαβοή το 1940. Έχουμε όμως και υποχρέωση στις αξίες και στα ιδανικά του 1940 που μας πυροδότησαν οι πρόγονοι να πορευτούμε και θα πορευτούμε αλληλέγγυοι για να ξεπεράσουμε σήμερα τα τελεσίγραφα των Τροϊκανών. Μη φοβάστε. Το σχολείο είναι εδώ, το σχολείο μεταδίδει αξίες και συμπεριφορές ζωής και προετοιμάζει την κοινωνία το αύριο. Θα βοηθήσουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά να διαχειριστούν αυτή τη χώρα καλύτερα αύριο. Χρόνια λοιπόν πολλά και καλά και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε όλους σας και την αντιδήμαρχη για τα λόγια και όλους τους παρευρισκόμενους σήμερα εδώ στη Γιώργη Σχολή. Τώρα θα κλείσουμε το εθνικό ύμνο. Για τα παιδιά έχουμε πει δύο ώρα θα έρθουν μεθαύριο. Παρακαλώ όλα τα παιδιά να είναι μεθαύριο στην παρέλαση και στην εκκλησία την Κυριακή. Για να σας ακούσω όλοι μαζί. Αρχίσουμε τη σημερινή μας γιορτή με τον εθνικό ύμνο. Παρακαλώ στο βίντεο μας. Πάτε και εσείς, πάτε και εσείς. Πάτε και εσείς. Μπράβο. Προσέχτε εκεί. 1, 2, 3, πάμε.